Δεν αντέχει αυτός ο λαός άλλο. Δεν το καταλαβαίνουν. Λίγο μετά τη μία και μισή το μεσημέρι, οι αγρότες του Ηρακλείου στον κόμβο Γιοφύρου περνάνε τον αστυνομικό κλειό και παρά την οδηγία να μην ανέβουν πάνω στην Εθνική, ανεβαίνουν πεζοί. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να έρθουμε απέναντι με καμία κοινωνική τάξη και ομάδα. Δεν είναι δυνατόν να έχει εγκαταλείψει τα εκπαιδευτικά και όλο τον αγροτικό κόσμο και να μην έρχεται κανείς ούτε να μας δει, ούτε να δει πώς καλλιεργούμε, πώς ζούμε, ούτε τίποτα. Οι αγρότες εδώ και ένα μήνα έχουν βγει στον δρόμο διεκδικώντας απλά θεσμικά αιτήματα. Δεν ζητήσανε χρήματα, δεν ζητήσανε επιδοτήσεις. Οι αγρότες στήριξαν την υπόσχεσή τους και κατέβηκαν από την Εθνική Οδό 1/4 μετά την άνοδό τους πάνω στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Η αγροτική πολιτική της χώρας μας, αν καταλάβατε, είναι μία. Όλοι οι άνεργοι ας έρθουν στα χωράφια να δουλέψουν, αλλά όταν θα μπαίνουν μέσα και θα χάνουν χρήματα δεν θα έχουν δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν, γιατί θα τρώνε ξύλο. Οι αγρότες παρατάχθηκαν στον κόμβο του Γιοφύρου κάτω από την Εθνική, μοιράζοντας κηπευτικά στους διερχόμενους οδηγούς. Δεν αντέχει. Γι' αυτό ήρθαμε κι εμείς εδώ να κάνουμε μια ειρηνική επανάσταση, ειρηνική. Αυτό που ξέρει καλά η κυβέρνηση να κάνει είναι να επιβάλλει φόρους και χαράτσια. Όλες οι επαναστάσεις που είναι σήμερα το ζητούμενο, οι ειρηνικές επαναστάσεις, είχαν μπροστάριδες πάντοτε τον αγρότη. Και αυτή τη φορά ο αγρότης με την παρουσία του σήμερα και πόσο μάλλον την Τετάρτη θα είναι πρωτοστάτης. Τούτος ο λαός ξεσηκώνεται και έχει όλα του τα δίκια. Ειδικότερα ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες που έχουν διαλυθεί. Πρόθεσή τους, όπως είπαν, είναι να παραμείνουν στον μπλόκο μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, κλείνοντας αναδιαστήματα την Εθνική Οδό. Στα Χανιά οι αγρότες απάντησαν με διπλό μπλόκο. Εμείς δεν ζητάμε ούτε χρήματα ούτε τίποτα στην κυβέρνηση, ζητάμε όλα αυτά τα φορολογικά, τα φοροεισπρακτικά μέτρα που παίρνει, να τα αποσύρει. Αυτός που αγωνίζεται μπορεί και να χάσει. Αυτός που δεν αγωνίζεται έχει ήδη χάσει. Στις θέσεις Πλατάνη και Μεγάλα Χωράφια, πάνω στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, ανά μία ώρα διέκοπταν για 1/4 την κυκλοφορία των οχημάτων. Τα αιτήματα των αγροτών επικεντρώνονται σε μια προσπάθεια η γεωργία μας να είναι ανταγωνιστική, να έχει χαμηλό κόστος παραγωγή που χρειάζεται αρρωγή από το κράτος. Δεν είναι όπως άλλες φορές που απλά δεν έφταναν να επιβιώνουμε ευπρεπώς. Τα πράγματα είναι οριακά. Στον κόμβο του Εσταυρωμένου στο Ρέθυμνο, οι αγρότες παρατάχθηκαν, εκδηλώνοντας σε κάθε τόνο τη σφοδρή αντίδρασή τους στα αδυσβάσταχτα, όπως είπαν, μέτρα της κυβέρνησης. Θεωρώ ότι το σύνολο των αγροτών θα πρέπει να βρίσκεται εδώ, στις επάλξεις του αγώνα, στο δρόμο, μπας και μπορέσουμε και καταφέρουμε κάτι για να αλλάξουμε αυτό το οποίο χτίζουν κάποιοι άλλοι για εμάς, χωρίς εμάς. Και στο Λασίθι άνοιξε η αυλαία των κινητοποιήσεων των αγροτών. Από τις 11 το πρωί, δεκάδες τα τρακτέρ και τα αυτοκίνητα που παρατάχθηκαν δεξιά και αριστερά του δρόμου, στον κόμβο του Αγίου Νικολάου, με τους αγρότες με πανό και συνθήματα να ζητούν να γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση. Το ρεύμα μας, ζητάμε τη σύνταξή μας, ζητάμε το δίκαιο φορολογικό νομοσχέδιο. Στην πράξη δεν βλέπουμε απολύτως τίποτα και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα και δεν είναι ότι δεν μπορεί να επιλύσει απλώς τα προβλήματά μας, αλλά επιδηλώνονται συνέχεια. Τις πρώτες αντιδράσεις τους στέλνουν σήμερα από εδώ, στον κόμβο του Αγίου Νικολάου, οι αγρότες από όλο τον νομό. Όπως λένε, την Τετάρτη αναμένεται να κορυφώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αγρότες δεν εμπόδισαν την κυκλοφορία των οχημάτων, την οποία ρύθμιζε η τροχέα, ενώ το παρόν έδωσαν αγρότες από τη Σιτία, τον Άγιο Νικόλαο, την Ιερά Πέτρα και το οροπέδιο Λασιθίου. Νομίζω ότι η ενότητα είναι ο μόνος δρόμος, είναι ο τρόπος για να μπορέσουμε να δικαιωθούμε σε αυτά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Όχι μόνο δεν βοηθάει το κράτος τους αγρότες, τον πρωτογενή αυτό τομέα, να χρησιμοποιώ και εγώ τις εκφράσεις τους, αλλά τον αντίον τους πολεμάει. Μα έτσι δεν θα κάνουμε τίποτα. Η διαμαρτυρία θα κορυφωθεί την ερχόμενη Τετάρτη με μαζική συγκέντρωση στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου στο Σελινάρι και αποκλεισμό του δρόμου.